Λοιπόν, για πάμε τώρα σιγά σιγά να βρούμε τον κύριο Δημοσθένη Κατρίτση. Είναι καρδιολόγος και διευθυντής της ΓΑΜΑ Καρδιολογικής Κλινικής και θα μιλήσουμε για την εκλογή του στη θέση του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κατρίτση. Λοιπόν, τι σημαίνει καταρχάς αυτή η θέση για σας και συνολικά για την υγεία, κύριε Κατρίτση? Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά είναι μια δικαίωση, γιατί είναι νούμερο 4 ιατρική σχολή στον κόσμο και δίνει την ευκαιρία σε έναν επιστήμονα ο οποίος μένει μόνιμα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, να τους βοηθήσει στο επιστημονικό και στο ερευνητικό τους έργο. Θα πηγαίνετε, πώς θα πηγαίνετε όμως, ή θα είσαστε διαδικτυακά? Κοιτάξτε, η συμφωνία ήταν να πηγαίνω 60 ημέρες το χρόνο, αλλά τώρα λόγω κορονοϊού... 60 ημέρες το χρόνο δεν είναι και λίγες. Φυσικά. Αυτή είναι η προϋπόθεση στην Αμερική έχει κανένα θέση στο πανεπιστήμιο. Το ίδιο έκανα και στο Χάρβαρντ πριν από μερικά χρόνια. Γιατί επιλέξατε την Αμερική, η Πανεπιστήμια της Αμερικής εννοώ? Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η flexibility που δίνει, δηλαδή οι ευκαιρίες που δίνει και οι δυνατότητες είναι πολύ πιο μεγάλες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Παρότι είμαι αγκλοτραφής. Κάνατε η Αμερική δίνει διαφορετικές δυνατότητες. Επομένως, αυτό είναι και ένα συν επιπλέον φυσικά για το νοσοκομείο με το οποίο συνεργάζεται, για το υγεία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι τιμή για το υγεία, γιατί δείχνει το επίπεδο των γιατρών που έχει και το κυριότερο του επιτρέπει να έχει άμεση συνεργασία με τον Τζον Χόπκινς, το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια βγαίνει το νούμερο 1 νοσοκομείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα τώρα, κύριε Κατρίτση, εν μέσω COVID οι υποχρεώσεις σας ποιες θα είναι? Τώρα, εν μέσω COVID είναι ουδέν κακό να μην γίνεις καλού. Οι υποχρεώσεις είναι μέσω τηλεδιασκέψεων και τέτοια πράγματα και τα μαθήματα και διδασκαλίες που θα έχω. Mm-hmm. Οπότε δεν χρειάζεται να πηγαίνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντικές εξελίξεις ό,τι αφορά τον δικό σας τομέα και τη δική σας ειδικότητα της καρδιολογίας έχουμε? Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλές. Ίσως αν με επιτρέψετε να σταθώ σε μία, είναι η είσοδος της γενετικής καρδιολογίας, της γενετικής ιατρικής μάλλον στην καρδιολογία. Mm-hmm. Αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι δυστυχώς τα περισσότερα νοσήματα έχουν γενετικό υπόβαθρο. Και πρέπει να το βρίσκουμε ώστε να τα θεραπεύουμε όπως πρέπει. Και λέω ότι δυστυχώς γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το μπορεί κανένα να το διαφοροποιήσει. Να το αλλάξει. Με το περιβάλλον ή με την διατροφή. Γεννιόμαστε με αυτό δηλαδή στην πραγματικότητα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε καθηγητά.